ο ιστορικός υπερμαραθώνιος το Σπαρταθλόν. Να η ελευθερία εκεί. Κοιτάξτε πόσος κόσμος είναι εκεί. Έλα, ελευθερία. Έχει πάρα πολύ κόσμο και Έλληνες και ξένους οι οποίοι θέλουν να συμμετάσχουν, στην 31η διοργάνωση ενός των πιο ιστορικών υπερμαραθωνίων και πιο δύσκολων, θα έλεγε κανείς. Μεθέα λοιπόν την Ακρόπολη, σε λίγα λεπτά από τώρα θα ξεκινήσει ο υπερμαραθώνιος. Να έχω δίπλα μου και τον κύριο Ιάκ Κούρο, ο οποίος έχει έρθει από τη Σπάρτη, είναι συνάδελφος. Πόσα χρόνια το καλύπτεται, η αλήθεια είναι. Καλησπέρα. Τουλάχιστον 20 χρόνια. Είναι ένας αγώνας ο οποίος τιμά την πόλη της Σπάρτης, τιμά την ιστορία της Σπάρτης και νομίζω ότι είναι υποχρέωσή μας. Έτσι λοιπόν και ο Δήμος συμμετέχει πάντα σε αυτό το Σπάρταθλον, γιατί το διοργανώνει ο Σύνδεσμος Σπάρταθλον. Πέρσι δεν έγινε λόγω υγειονομικών μέτρων. Φέτος, όπως βλέπετε, τα πρόσωπα των αθλητών έχουν έκδηλο το χαμόγελο και έτσι. Και εμείς είμαστε χαρούμενοι που ξανά πλέον το Σπάρταθλον θα τερματίσει στο άγαλμα του Λεωνίδα και θα έρθει στην ιστορική πόλη της Σπάρτης. Τα βήματα του Φιλιππίδη, και τα βήματα του Φιλιππίδη είναι ένας από τους πιο, από τους πιο γνωστούς και αρχαίους μαραθωνοδρόμους που έχουν τρέξει τη συγκεκριμένη διαδρομή. Πείτε μας λίγο από ποια σημεία θα περάσουν. Θα κατηφορήσουν εδώ το δρόμο, τον πεζόδρομο Διονυσίου Αρεπαγίτου, θα βγουν λεωφόρο Αθηνών, θα πάρουν την παλιά Εθνική Οδό, εικόνες υπέροχες από τον Ισθμό. Μετά δεν πάνε όλο από την Εθνική. Στη συνέχεια ανεβαίνουν το Αρτεμίσιο προς Τρίπολη και τερματίζουν Σπάρτη. Μάλιστα. Αυτό δηλαδή πόσα χιλιόμετρα είναι, ένα λεπτό, ρε παιδιά. Ο πρώτος αθλητής γύρω 22-23 ώρες, χιλιόμετρα είναι 240 χιλιόμετρα. Και ο πρώτος αθλητής θα κάνει 22-23 ώρες. Πάρα πολλά σίγουρα. Ναι, 22-23, παλαιότερα ο Γιάννης ο Κούρος είχε φτάσει και στις 19 ώρες. Δεν το έχει σπάσει αυτό το ρεκόρ κανένας από τότε. Και τρέχουν ασταμάτητα. Πάντως φαίνεται ότι ο καιρός... Τρέχουν ασταμάτητα. Τρέχουν ασταμάτητα, εκτός από κάποιοι, γιατί έχει και τα σημεία τα οποία έχουν χρονικό περιθώριο. Αν περάσει ο χρόνος, μετά κόβουν, είναι εκτός αγώνα. Άρα έχουν κάποιο συγκεκριμένο χρόνο πρέπει να περνάνε από τα checkpoint. Μπράβο τους. Φοβερό πράγμα είναι, παιδιά. Μπράβο Γι' αυτό τους. Και ελευθερία, όπως είπες πολύ σωστά, είναι ένας εξαιρετικά δύσκολος αγώνας αυτός. Είναι υπερμαραθώνιος. Αν μιλάμε για τρέξιμο συνεχές 22 ώρων και βάλε, Πάντως, ο πρώτος θα φτάσει 22 ώρες. Ο τελευταίος θα φτάσει την Κυριακή. Ναι, αυτό που βλέπουμε πάντως είναι ότι έχει λάβει μέρος αρκετός κόσμος και νέοι και μεγαλύτερες ηλικίες. Ελπίζουμε και ο καιρός να τους βοηθήσει. Βέβαια, φαίνεται ότι θα έχουμε πολύ καλό καιρό. Δηλαδή, θα είναι σύμμαχος ο καιρός όλων των αθλητών που θα λάβουν μέρος στον υπερμαραθώνιο. Ελπίζουμε, δεν ξέρω τώρα αν θα φτάσουν οι τελευταίοι Κυριακιάκοι μου. Πάντως, 55 χώρες θα συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο υπερμαραθώνιο. Θα να τους ευχηθούμε καλή επιτυχία, να πάνε όλα καλά, να το απολαύσουν σίγουρα, γιατί είναι μια μοναδική εμπειρία για όποιον παίρνει μέρος. Θα τους ακολουθήσετε, να τολμήσω να ρωτήσω αν θα τους ακολουθήσετε. Θα τους ακολουθήσουμε και φυσικά θα έχετε και εικόνες και από τη διαδρομή αν χρειαστείτε. Να σας ρωτήσω κάτι. Ο μεγαλύτερος χρόνος που έχει χρειαστεί κάποιος για να τερματίσει, ποιος ήτανε? 38-39 ώρες. 38-39 ώρες. Μεγάλη διαφορά. Πρώτο, τελευταίο. Βλέπουμε 38, και στο κάτω μέρος οθόνες μας από παλαιότερες. Μια μισή μέρα. Έφτασε την επομένη. Ναι, λέει ο κύριος Κούρος. Και έτρεχε και κατά τη διάρκεια της νύχτας, δηλαδή. Έτρεχε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ναι, κατά διάρκεια. Σημασία ναι, ο πρώτος τερματίζει 5,5 ώρα αύριο το πρωί. Ο πρώτος θα τερματίσει 5,5 ώρα αύριο το πρωί. Μάλιστα. Σημασία έχει ότι συμμετείχε. Μπράβο και στον πρώτο, μπράβο και στον τελευταίο. Σωστά. Προφανώς έχουν συνοδεία, έτσι δεν είναι, κύριε Κούρο? Ναι, σίγουρα έχουν συνοδεία, έχουν κάποια αυτοκίνητα που αν χρειαστούν κάτι. Γι' αυτό και η πόλη της Σπάρτης, πέρα από τις 320 περίπου συμμετοχές, μαζί με όλους τους που τους ακολουθούν και τους βοηθούν, η πόλη πλημμυρίζει πάνω από 3.000 κόσμο, πράγμα που δυσκολεύει. Λοιπόν, έχουν πάρει θέση στην αφετηρία, είναι σε 45 δευτερόλεπτα ξεκινάει ο αγώνας και ας παρακολουθήσουμε την έναρξή του.
το ξεκίνημα των υπεραθλητών, γιατί μιλάμε για υπεραθλητές. Ξαναλέμε ότι αυτό που παρακολουθούμε είναι η έναρξη του Σπάρταθλου, του ιστορικού υπερμαραθωνίου. Θα ξεκινήσει, ξεκινάει σε λίγα δευτερόλεπτα από την Ακρόπολη, θα καταλήξει στο άγαλμα του Λεωνίδα στη Σπάρτη. Πάρα πολλοί αθλητές. Και να πούμε ότι συμμετάσχουν και 60 Έλληνες. Και 60 Έλληνες. Να το τονίσουμε και αυτό. Μάλιστα, πέρσι δεν είχε γίνει. Μάλιστα, πέρσι δεν είχε γίνει για υγειονομικούς λόγους. Φέτος τα καταφέραν οι άνθρωποι να το διοργανώσουν, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Ξεκίνησε η αντιστροφή μέτρηση. Ξεκίνησε η αντιστροφή μέτρηση. Το σήμα δίνει ο Δήμαρχος και ξεκινάνε τώρα. Φοβερό. Φοβερό. Οι άνθρωποι που βλέπετε θα τρέχουν για 22, 23, 25, 30, 33 ώρες. Συνεχόμενα με πολύ μικρές στάσεις, με περιορισμένο χρόνο, όπως μας είπε ο κύριος Σεκούρος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια που μας έδωσε και βέβαια την ελευθερία της Πυράκη για το ρεπορτάζ. Καλημέρα. Καλή επιτυχία σε όλους. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντυπωσιακό.